Είμαι ο Greek Zer της καρδιάς σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing. Πού θα κάνουμε μαζί σήμερα? Σήμερα βέβαια θα κάνουμε κάτι, ας το πω και πάλι, εντελώς διαφορετικό, γιατί είναι κάτι για το σπίτι, κάτι χρηστικό, κάτι το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στην κουζίνα μας για να μπορούμε να φτιάχνουμε φαγητό, τσάι ή οτιδήποτε. Θα δούμε έναν βραστήρα και θα δούμε αυτόν τον βραστήρα να σας πω για ποιον λόγο. Γιατί ήθελα να πάρω έναν, αλλά ήμουν ανάμεσα σε αυτόν εν τέλει που αγόρασα ή στον αντίστοιχο της Xiaomi, ο οποίος λειτουργούσε μόνο, δεν είχε κουμπιά δηλαδή επάνω, μόνο μέσω της εφαρμογής. Και γι' αυτό τον λόγο επέλεξα τον συγκεκριμένο. Άρα, εμείς τώρα θα πάμε να ανοίξουμε την συσκευασία. Πριν όμως προχωρήσουμε να ανοίξουμε τη συσκευασία, εγώ να υπενθυμίσω να μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις για ό,τι νέο περιεχόμενο ανεβαίνει. Προχωράμε ωστόσο στο unboxing για να δούμε και τον βραστήρα ακριβώς πώς είναι από μέσα. Έχοντας λοιπόν το κουτί αυτό στα χέρια μου για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, προχωράμε απευθείας. Έχω κόψει εγώ ήδη την ταινία ασφαλείας που ήταν από πάνω. Το ανοίγουμε και από μέσα το κουτί έχει αυτό εδώ πέρα το κομμάτι, είναι όπως ακριβώς το βλέπετε. Έχουμε εδώ τα χαρτιά του βραστήρα που είναι οι οδηγίες ακριβώς για το πώς να το χρησιμοποιήσουμε και για το πώς να το καθαρίσουμε. Το μοντέλο του βραστήρα του συγκεκριμένου είναι το Gourmet 7, είναι 1,7 λίτρα στα 2400 βατ. Έχει μέσα την βάση που χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να βάζουμε πάνω την κανάτα. Η βάση σαν βάση από κάτω έχει πλαστικά ποδαράκια για να μην γλιστράει. Έχει το καλώδιο αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, το οποίο είναι στο 1 μέτρο όσον αφορά το μήκος του. Και αντίστοιχα από πάνω η βάση, αν το δείτε δηλαδή εδώ πέρα και το πιάσει και η κάμερα, έχει εδώ πέρα επάνω τα νούμερα τα οποία μας δείχνουν τη θερμοκρασία που έχει το νερό και αντίστοιχα τη θερμοκρασία που μπορούμε να επιλέξουμε για το νερό για να βράσει. Και εδώ πέρα είναι τα κουμπιά τα οποία μπορούμε να πατήσουμε. Start-stop είναι ένα βελάκι που δείχνει αριστερά, ένα βελάκι που δείχνει δεξιά και ένα βελάκι που έχει επάνω μία κούπα. Με αυτά εδώ πέρα τα βελάκια δεξιά-αριστερά επιλέγουμε τη θερμοκρασία που θέλουμε για να μπορούμε να ζεστάνουμε το νερό μας. Με το start-stop αντίστοιχα ξεκινάει η διαδικασία της θέρμανσης του νερού ή της βράσης, αναλόγως πως θέλετε να το πείτε. Και με το άλλο το κουμπάκι που είναι η κούπα ουσιαστικά κρατάμε το νερό ζεστό για να μην κρυώσει. Προχωράμε όμως να ανοίξουμε και την κανάτα για να την δούμε. Η κανάτα έχετε επίσης μέσα σε αυτό το υπέροχο πλαστικό. Η κανάτα εδώ επάνω, όλη όπως τη βλέπετε, είναι μέταλλο. Γράφει AEG. Δεν έχει κάποιο κουμπί ή κάτι άλλο εδώ πέρα. Έχει μόνο ένα κουμπάκι εδώ πέρα πάνω όπως βλέπω, το οποίο, αν το δείτε, είναι το κουμπάκι έτσι. Πατάμε και ανοίγει. Εδώ πέρα μέσα είναι το στόμιο και η υποδοχή που μπαίνει το νερό. Όπως βλέπετε, χωράει το χέρι μου κανονικά για να μπορούμε να την πλύνουμε εφόσον θελήσουμε. Πρέπει εδώ, μπράβο, έχει ένα φίλτρο το οποίο η AEG λέει ότι είναι για τα άλατα, το οποίο μπαίνει εδώ πέρα μέσα. Και αντίστοιχα εδώ πέρα μέσα δεν ξέρω αν το πιάνει αυτό, αν το δείτε, η βάση του δηλαδή δεν έχει εκτεθειμένη την αντίσταση η οποία ζεσταίνει το νερό, είναι καλυμμένη. Το μόνο που είναι εκτεθειμένο είναι ο αισθητήρας της θερμοκρασίας του νερού. Και όπως σας είπα προηγουμένως, αυτό το επέλεξα γιατί ήθελα να πάρω τη Xiaomi την καινούργια που έχει βγάλει. Την είχαν όλοι βγάλει σε προσφορά, τη Xiaomi στα 22 ευρώ. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί όμως εάν κάποιος δεν έχει την εφαρμογή. Δηλαδή, αν δεν ήμουν εγώ στο σπίτι και ήταν κάποιος άλλος, θα έπρεπε να κατεβάσει την εφαρμογή της Xiaomi, να συνδέσει το βραστήρα και μετά να μπορέσει να αρχίσει να κάνει χρήση. Κάτι δηλαδή το οποίο δεν είναι βολικό ή χρήσιμο ή οτιδήποτε. Άρα έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου. Από μέσα είναι όλο ανοξείδωτο για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αυτό εδώ πέρα απ' έξω σαν αίσθηση είναι σαν να είναι αμοβολή, για να καταλάβετε. Η κατασκευή του φαίνεται πάρα πολύ καλή. Αν αφαιρέσει κάποιος το καπάκι, το οποίο εγώ ίσως και να το ήθελα και λίγο διαφορετικό, αλλά δεν έχει σημασία, το θέμα είναι να είναι λειτουργικό και να μπορεί να κάνει αυτά που χρειάζεται. Όλο το υπόλοιπο είναι πάρα πολύ καλό. Εδώ πέρα αντίστοιχα μας δείχνει με μετρητή ακριβώς πόσο νερό έχουμε μέσα, με max το 1,7 λίτρα που είναι
και η μέγιστη χωρητικότητα της κανάτας για να μην έχουμε θέματα. Στέκεται έτσι εδώ πέρα επάνω αν το δείτε και αντίστοιχα αυτό μπορεί να γυρίσει και μπορεί να γυρίσει κατά 360 μοίρες. Δεν έχουμε πρόβλημα δηλαδή σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Να σας πω το εξής όσον αφορά τον τρόπο λειτουργίας. Εδώ πέρα επάνω, όπως σας είπα, έχει τις θερμοκρασίες που είναι τα νούμερα. Αυτά εδώ από κάτω έχουν και λαμπάκια. Βάζοντας το νερό στην κανάτα για να ζεσταθεί, εάν το νερό δεν φτάσει στους 40 βαθμούς, αυτά δεν ανάβουν καθόλου. Άρα, εφόσον έχουμε επιλέξει το νερό να το ζεστάνουμε στους 100 βαθμούς, το νερό ζεσταίνεται και με το που φτάσει στους 40 βαθμούς, ανάβει το πρώτο λαμπάκι. Και καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανάβουν και τα υπόλοιπα. Τα προηγούμενα δηλαδή μένουν αναμένα και ανάβουν σταδιακά και τα υπόλοιπα που θέλουμε. Μέχρι δηλαδή να φτάσουμε στην επιθυμητή θερμοκρασία που εμείς θέλουμε. Άρα, μην σας φανεί περίεργο αν δεν βλέπετε αυτά να ανάβουν, να αναβοσβήνουν ή οτιδήποτε. Ο τρόπος λειτουργίας τους είναι πολύ συγκεκριμένος. Επίσης, όσον αφορά αυτό το βραστήρα, εάν δεν επιλέξουμε ότι θέλουμε θερμοκρασία στους 60, 80 ή γενικότερα δεν επιλέξουμε τη θερμοκρασία και πάμε και πατήσουμε κατευθείαν το start-stop, για να ξεκινήσει δηλαδή απευθείας το να βράζει νερό, πάει και το βράζει κατευθείαν στους 100 βαθμούς. Όπως επίσης μπορούμε να επιλέξουμε ότι θέλουμε να το βράσουμε στους 100 και αν αλλάξουμε γνώμη και είναι στους 60 ή στους 80, να πατήσουμε το stop και να σταματήσει να βράζει. Αυτά βέβαια τα κάνουν όλοι οι βραστήρες, δεν είναι κάτι το οποίο το μαθαίνουμε ξαφνικά ότι γίνεται τώρα. Ήθελα απλά να σας το δείξω και να το δείξω κυρίως γιατί είναι καλό να βλέπουμε και κάτι χρηστικό ή κάποια πράγματα για το σπίτι, τα οποία να μην είναι απαραίτητα τεχνολογίας με την έννοια της τεχνολογίας, όπως ας πούμε σας είπα και το βραστήρα της Xiaomi, αλλά για να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αυτό εδώ αγοράστηκε από το πλαίσιο, ήρθε μέσα σε μία-μιάμιση ημέρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι σε αυτό εδώ πέρα το χρώμα που βλέπετε, το τονίζω και πάλι, είναι όλο ανοξείδωτο. Απ' έξω είναι σαν να έχει αίσθηση αμοβολής, είναι στο 1,7 λίτρα η χωρητικότητά του, στα 2-400 βατ και το καλώδιο είναι στο 1 μέτρο για να μπορούμε να το συνδέσουμε στο ρεύμα. Αυτά λοιπόν από εμένα, αυτά από το βραστήρα της Aege, το Gourmet 7, αν θυμάμαι καλά αυτό είναι, ναι, το Gourmet 7. Καλή συνέχεια, να μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι και να πατήσετε το κουμπάκι του κουδουνακίου. Να προσέχετε, να φοράτε μάσκα, να μένετε ασφαλείς. Μέχρι το επόμενο βίντεο θα τα ξαναπούμε. Γεια σας!